Καλησπέρα Παναγιώτη. Καλησπέρα. Σας υποδεχόμαστε στο Άργος Οριστικό σήμερα για κάτι πάρα πολύ ξεχωριστό, με ένα κοινωνικό μήνυμα. Μίλησε μας λίγο για αυτή την προσπάθεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ καταρχάς που μας προσκαλέσατε εδώ. Είναι κάτι πολύ καλό και σημαντικό για εμάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Βερόνικα για όλο αυτό, γιατί όλο αυτό είναι δικό της. Εμείς δεν κάναμε σχεδόν τίποτα, μόνο τους survivor φέραμε. Είναι κάτι σημαντικό για την προώθηση του αθλήματος, κάτι που ο κόσμος δεν το ξέρει και ελπιστούμε να γίνουν και άλλα τέτοια πράγματα στην πορεία και σε άλλες περιοχές και μακάρι ξανά εδώ. Το κεντρικό μήνυμα... Το κεντρικό μήνυμα για μένα είναι ότι η αναπηρία ίσον τίποτα. Εγώ προσωπικά, ας πούμε, είμαι αρτιμελής. Δεν έχω κάποια αναπηρία και παίζω μπάσκετ με αμαξίδιο. Οπότε, αναπηρία δεν είναι τίποτα. Είναι όλα καθαρά στο μυαλό, στην ψυχολογία, την αντίληψη, αυτό. Για μένα δεν υπάρχει να πω. Καλησπέρα Πρόεδρε. Καλησπέρα. Μια κουβέντα και από εσάς. Όλοι ίσοι, όλα είναι εφικτά, αρκεί να υπάρχει θέληση. Φυσικά αρκεί να υπάρχει θέληση. Πρέπει να υπάρχει και κάποιος που να τους τραβάει αυτούς. Και από ό,τι καταλάβαμε όλο αυτό το μήνα που προετοιμάζουμε αυτή την διοργάνωση, η Βερόνικα είναι μια μονάδα που πιστεύω ότι μπορεί να κάνει πολύ κόσμο να βγει από το σπίτι. Κάτι που εμείς προσπαθούμε, πέρα από το να αναπτύξουμε το άθλημα, προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε ανθρώπους με αναπηρία, οι οποίοι είναι μέσα στο σπίτι, να βγουν και να αθληθούν, γιατί πιστέψτε με, ο αθλητισμός αλλάζει την ψυχολογία του ατόμου με αναπηρία. Υπάρχει αγάπη για το άθλημα, για το μπάσκετ με αμαξίδιο στη χώρα μας, σε ποιο στάδιο είμαστε, υπάρχει κόσμος που συμμετέχει? Υπάρχει αγάπη για το άθλημα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια πορεία ανόδου. Αν έχετε δει τις τελευταίες μέρες, έχει κυκλοφορήσει και ένα βίντεο με τον Νίκο Γκάλι. Βεβαίως. Που ήρθε πολύ κοντά μας και εγώ σαν παλαιότερος στην ομάδα, είμαι από το 1996 παίζω μπάσκετ αμαξίδιο. Πρώτη φορά ένιωσα περήφανος όλα αυτά τα χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το άθλημα. Πιστεύω τώρα με την ενασχόληση του Νίκου Γκάλι, ένας άνθρωπος ο οποίος σε μένα προσωπικά με έκανε το 87 και μετά να ασχοληθώ με τον μπάσκετ σαν αρτιμελής και αργότερα με τον μπάσκετ αμαξίδιο, πιστεύω ότι θα φέρει πολύ κόσμο δίπλα στο άθλημά μας. Καλησπέρα, χαιρόμαστε που σας βλέπουμε καταρχήν. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Πρώτη φορά εγώ στην πόλη, εδώ πέρα στην πόλη σας. Η υποδοχή ήταν θερμή από τα παιδιά και γενικά και από τους μεγάλους. Και είμαστε εδώ σήμερα. Σε πήρα μονότερμα λίγο τώρα, δεν πειράζει. Είμαστε σήμερα εδώ πέρα για ένα πολύ καλό σκοπό. Είναι και Παγκόσμια Μέρα Αναπηρίας σήμερα. Με το που έμαθα ότι ο σκοπός είναι τέτοιος, για μένα είναι μεγάλη χαρά και τιμή να βρίσκομαι σήμερα εδώ. Και πιστεύω να το χαρούμε όλοι και τα παιδιά και εδώ οι παίκτες. Να παίξουμε για να δούμε και εμείς πώς είναι να κάθεσαι και να παίζεις εδώ σε ένα αμαξίδι, να παίζεις μπάσκετ. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο άθλημα και μπράβο στα παιδιά που το κάνουν αυτό. Γιατί εκτός από σωματική δύναμη θέλει και ψυχική, που είναι το σημαντικότερο για να είσαι αθλητής αυτού του αθλήματος. Ευχαριστούμε πολύ. Ορέστη, είναι η πρώτη φορά που έρχεσαι για άλλο σκοπό στην πόλη. Σε έχουμε δει σε έκθεση Γούνας. Πώς νιώθεις για αυτό το σημερινό? Συχνά επισκέφτομαι την πόλη της Καστοριάς και βάρισε πάρα πολύ λόγω επαγγελματικής δραστηριότητας. Σήμερα όμως έχουμε έρθει εδώ πέρα διότι είναι Παγκόσμια Μέρα Αναπηρίας. Και εγώ αλλά κυρίως ο Κωνσταντίνος και μετά εγώ που ήρθα από την Αθήνα και εγώ από τη Θεσσαλονίκη για να στηρίξουμε αυτή την οργάνωση και αυτή την όμορφη εκδήλωση εδώ πέρα. Η υποδοχή ήταν πραγματικά πάρα πολύ θερμή και νομίζω ότι το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι οι πραγματικοί μαχητές της ζωής ουσιαστικά είναι αυτοί που είναι τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Δεν μας να το λέω με αναπηρία, με άτομα με ειδικές ανάγκες, όπου αυτοί πραγματικά καθημερινά ζουν και τη δικά τους έτσι ζωή. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι αν ο Κωνσταντίνος και εγώ μπορούμε να βοηθήσουμε στο να προβληθούν αυτοί οι άνθρωποι και να έχουν έτσι ένα καλύτερο καθημερινή ζωή, και νομίζω ότι αυτό μπορούμε να το κάνουμε όλοι μας ως πολίτες, είτε μη παρκάροντας σε μέρη που είναι για άτομα με ειδικές ανάγκες, είτε βοηθώντας τους στην καθημερινότητά τους. Νομίζω ότι ο αθλητισμός είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής και ειδικά σε αυτούς τους ανθρώπους που δεν τα παρατάνε. Ίσα-ίσα δείχνουν πόσο δραστήριοι και πώς μπορούν να καταφέρουν ακόμα καλύτερα και από εμάς τους απλούς πολίτες. Βερόνικα Παναγιώτη, άλλη μια ξεχωριστή ημέρα, άλλη μια πρωτοβουλία μεγάλη και έτσι συγκινητική και η παρουσία του κόσμου, πολλά παιδιά. Πείτε μας πώς βλέπετε εσείς το σημερινό.
Καλησπέρα. Σήμερα πράγματι έχουμε οργανώσει μια διαφορετική, ένα διαφορετικό εορτασμό για την Παγκόσμια ημέρα αναπηρίας. Προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια από τότε που ιδρυθήκαμε να γιορτάζουμε και αυτή την ημέρα, εκτός από την ημέρα της κλήρησης. Σήμερα λοιπόν πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Να βγάλουμε τον κόσμο από το σπίτι, όπως θέλουμε πάντα στις εκδηλώσεις μας, και να τον φέρουμε στο γήπεδο. Να δούνε έναν διαφορετικό αγώνα, γιατί δεν έχει ξανασυμβεί αγώνα σε αμαξίδιο εδώ στον ομό μας. Φέραμε τα παιδιά από τον Μέγα Αλέξανδρο Θεσσαλονίκης, οι οποίοι με χαρά δέχτηκαν να κάνουν το ταξίδι. Στην πλειοψηφία τους έχουμε άτομα πάρα πληθυντικά, με ακροτηριασμούς και νευροπάθμοι, με μη ασθένειες, συγγνώμη. Αλλά παρόλα αυτά μεταφέρουν ένα μήνυμα. Ένα μήνυμα αισιοδοξίας, δύναμης, ελπίδας. Θέλαμε έτσι, με αυτόν τον σκοπό, να δώσουμε αυτό το μήνυμα και εμείς σαν σύλλογος και να πούμε σε όλα τα άτομα, σε όσους παρευρίσκονται, ότι αν θέλουν, μπορούν με τη βοήθεια αυτών των παιδιών να δημιουργηθεί, γιατί και όχι, και εδώ στην Καστοριά μια ομάδα μπάσκετ σε αμαξίδιο. Μακάρι. Επίσης να πούμε ότι κοντά μας έχουμε τον Ορέστη Τσάκ και τον Κωνσταντίνο Βασάλο, δύο πρώην παίκτες του Survivor, οι οποίοι είναι αλήθεια ότι ήρθαν εθελοντικά, ο ένας από τη Θεσσαλονίκη και ο άλλος από την Αθήνα για τη σημερινή ημέρα, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παναγιώτη, ωραία, σε είδαμε και έκατσες και πριν σαν αμαξίδιο, πες μας αν είναι εύκολο ή δύσκολο. Είναι δύσκολο, για πρώτη φορά είναι δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, το αμαξίδιο είναι τόσο ευέλικτο και τόσο εύκολα το κινείς, που πραγματικά ήταν κάτι το ξεχωριστό και μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ είμαι υπέρ του να γίνει αυτό που είπε η Βερόνικα, μια ομάδα στην Καστοριά. Μακάρι. Βασικά σε μια Καστοριά όμως που πρέπει να μπορέσουμε να βγάλουμε την αναπηρία από τα σπίτια, γιατί η αναπηρία δυστυχώς στην Καστοριά είναι κλεισμένη πίσω από κουρτίνες και η έξοδό τους είναι μέχρι το μπαλκόνι του σπιτιού. Αυτό είναι το αρνητικό. Πιστεύω με εικόνες με καροτσάκια, τόσες πολλές εικόνες με καροτσάκια, με τα παιδιά, τα νέα παιδιά που χάρηκε στην επίσκεψη των παιδιών του Survivor, ήρθαν στο χώρο. Θα είναι κάτι που ίσως να ξυπνήσει και κάτι διαφορετικό στην Καστοριά, ίσως να κάνει τους ανθρώπους με αναπηρία στην Καστοριά να βγουν και αυτοί από τα σπίτια τους. Εγώ ευχόμουν και ήλπιζα ότι θα έχουμε άτομα με αναπηρία και στο κοινό να παρακολουθήσουν κάτι που για πρώτη φορά γίνεται στην Καστοριά. Στέλνουν μήνυμα δύναμης, μήνυμα ψυχής, μήνυμα αισιοδοξίας, στέλνουν τα πάντα αυτά τα παιδιά. Συγχαρητήρια, εγώ ελπίζω στη συνέχεια να παίξω και να τα καταφέρω. Μακάρι. Μακάρι να είναι μια αρχή η Καστοριά, η Δυτική Μακεδονία να κάνει τη δικιά της ομάδα, να μπορέσουν, γιατί είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν παιδιά εδώ που μόλις μπουν σε αυτό το χώρο, ακόμα και με βαριές αναπηρίες, θα καταλάβουν ότι αξίζει τον κόπο να ασχοληθείς με κάτι τέτοιο. Κυρία Βελονάκη, καλησπέρα. Βλέπουμε για άλλη μια φορά ο Δήμος Άργους Ορεστικού παραχωρεί το γήπεδο, συμμετέχει σε μια πολύ ξεχωριστή δράση. Πείτε μας λίγα λόγια γι' αυτό. Βεβαίως. Καταρχήν ήταν μια πρωτοβουλία του Συλλόγου Κλήρυνσης κατά πλάκας Καστοριάς. Ανταποκριθήκαμε άμεσα στην επιθυμία τους για αυτή τη δράση. Η δράση γίνεται με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας αναπηρίας και πρόκειται για ένα φιλικό αγώνα μπάσκετ με αμαξίδια. Στηρίζουμε εννοείται και αυτή τη δράση, αλλά και γενικότερα τον αθλητισμό και το αποδεικνύουμε έμπρακτα από το έχουμε κάτι υπέροχο εδώ στην πόλη μας. Αυτό το υπέροχο φυσικά το οφείλουμε στους ανθρώπους που προσπαθούν και στηρίζουν και δημιουργήσαν το σύλλογο. Βλέποντας εμένα από την Βερόνικα, αισθάνομαι ότι έχει δώσει τόσο κουράγιο, τόση δύναμη και τόση αισιοδοξία στους ανθρώπους που έχουν αυτή την πάθηση της κλήρυνσης κατά πλάκας, αλλά και επειδή σήμερα είναι και η Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, θέλω να πω ότι το μήνυμα της Βερόνικας, αλλά και όλων των παιδιών που στηρίζουν το σύλλογο της κλήρυνσης κατά πλάκας, το σύλλογο του αυτισμού, τους συλλόγους αυτούς, δίνουν ένα μήνυμα ότι πρέπει όλοι να κοινωνούμε αυτή την προσπάθεια που γίνεται, να είμαστε εδώ, να ευαισθητοποιούμαστε σε τέτοιες δράσεις, γιατί η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση του κόσμου βλέπεις με τελείως διαφορετικό μάτι οποιοδήποτε πάθεις. Θερμά συγχαρητήρια, θερμά συγχαρητήρια και φυσικά. Τη στήριξη της πολιτείας, διότι τη πολιτείας που πρέπει όντως να είναι αμέριστη σε όλα τα επίπεδα. Ξεκινώντας όμως από την εκπαίδευση, γιατί βλέπουμε ότι αντιμετωπίζουμε μεγάλα προβλήματα, όπως έχω αναδείξει σε ερωτήσεις μου, ειδικά στα άτομα με ειδικές, στα παιδιά με ειδικές ανάγκες, που χρειάζονται μια ιδιαίτερη φροντίδα
αλλά και όλα τα παιδιά αυτά θα πρέπει να συμμετέχουν στις εκδηλώσεις που γίνονται από τους αρμόδιους φορείς και συλλόγους. Συγχαρητήρια στην Βερόνικα για την προσπάθεια που έκανε με το δικό της παραμύθι. Ειλικρινά μας κάνει περήφανος εδώ στην Καστοριά.